Ωραία, καλησπέρα. Το Ταμείο παραμένει σκληρά στις θέσεις του και με δεδομένο ότι δεν υποχωρεί, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική κατάληξη. Και επειδή όλα αλλάζουν, μιλούμε πάντα με δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να το λέμε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, το Ταμείο δεν έχει καμία πρόθεση να παραβιάσει τους κανόνες του. Είναι μια φράση που άκουσα και σήμερα το πρωί και αυτό δεν είναι καλό για την ελληνική κυβέρνηση και γενικά την διαπραγμάτευση. Στο Ταμείο θεωρούν πως η Αθήνα προσεγγίζει λάθος το θέμα της συμφωνίας και ότι οι προτάσεις της, ενώ είναι πολύ αλλαγμένες από τις αρχικές, προστατεύουν το δημόσιο τομέα που είναι και ο μεγάλος ασθενής, όπως λένε. Πιστεύουν επίσης ότι όπως είναι δομημένη η ελληνική πρόταση, δεν είναι υλοποιήσιμη. Τίθεται εδώ ένα ερώτημα. Αφού το Ταμείο δεν θα συμμετέχει σε αυτή την προσυμφωνία, έτσι θα τη χαρακτηρίζα, και πάντα με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, γιατί επιμένει να παίζει σκληρά στη διαπραγμάτευση? Ρώτησα και η απάντηση είναι απλή, Όλγα. Διότι αυτό επιθυμεί η Γερμανία. Από τη στιγμή λοιπόν που η Γερμανία απαιτεί την παραμονή του Ταμείου σε τούτη την ιστορία, να μην περιμένουμε σύντομα φως. Υπάρχει ένας άλλος λόγος όμως που στο Ταμείο έχουν τρελαθεί και παρακαλώ οι λέξεις σε εισαγωγικά. Προσπαθούν να διορθώσουν τα λάθη τους, λάθη 5 ετών, μέσα σε μερικές μέρες. Και αυτά δεν γίνονται, Όλγα. Οπότε θα πληρώσουμε όλα τα σπασμένα μαζί τώρα. Λοιπόν, δεν έχουν μεν ευθύνη για την κρίση του 10, την οποία δημιούργησαν οι Έλληνες πολιτικοί, αλλά έχουν ευθύνη για το φάρμακο, που ήταν λάθος. Mm-hmm. Και ένα τελευταίο στοιχείο. Του χρόνου θα αποφασιστεί ανανέωση ή όχι τη θητεία τη κυρία Λακάρτ. Μου είπαν αξιωματούχοι εκτός ταμείου ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν έχει καμία τύχη και με ανοιχτό το θέμα της Ελλάδας. Θέλω να αναφέρω και κλείνω ότι το Ταμείο έθεσε με ισχυρό τρόπο και το θέμα της διαφθοράς, Όλγα. Mm-hmm.